ρωτήσω μετά την έλευση της δικογραφίας για το κοινό στη Βουλή, κυρία Τουλουπάκη, όπου έχει την έννοια της διερεύνησης τυχόν πολιτικών ευθυνών του τότε Υπουργού Υγείας, του κ. Άγιο Αντώνη Γεωργιάδη, για τις 23 προσλήψεις στο Κερκνό, εκ των οποίων οι 17 εργάστηκαν στο δικό του πολιτικό γραφείο. Η κυβέρνηση σκέφτεται να ζητήσει προκατακριτική επιτροπή στη Βουλή. Ακούστε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, νομίζω ότι οι πολιτικές του ευθύνες είναι πασιφανείς και προφανείς σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Γνωρίζετε ότι η εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει, αν δεν κάνω λάθος, 7 κακουργηματικές διώξεις. Κάποια στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να τοποθετηθεί για όλα αυτά, αντί να τα χρεώνει σε υποτιθέμενα χειραγωγημένα πορίσματα, διότι αυτό έκανε, αν δεν κάνω λάθος, με χθεσινές του δηλώσεις. Θα πρέπει να μας πει αν και οι διώξεις που του έχουν ασκηθεί είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης ή αποτέλεσμα εντολών και από ποιον. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Γεωργιάδη, ας αναμένουμε να δούμε το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που θα εξετάσει τη δικογραφία.